Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι. Φιλοξενούμε στις τομές στα γεγονότα τον πρώην δικαστή του ΕΔΑΔ, Λουκί Λουκαΐδη, και φυσικά τον πρόεδρο των συγγενών, τον κύριο Νικόλα Γιασουμή. Καλησπέρα και στους δύο, καλωσορίσατε. Να ξεκινήσω από το νομικό κομμάτι, κύριε Λουκαΐδη, και να ρωτήσω εάν θεωρείτε λανθασμένη την απόφαση του δικαστηρίου. Παρόλο που ξεκαθαρίζουμε ότι είναι σεβαστή, έτσι, η όποια απόφαση του δικαστηρίου. Σεβαστή. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η πλειοψηφία αξιολόγησε την μαρτυρία και κατέληξε σε οριστικά συμπεράσματα προώρα. Το θέμα κατά πόσο μια υπόθεση παρουσιάζεται αρκετά επαρκής για να κληθούν οι κατηγορούμενοι να κάνουν την υπεράσπιση τους, δηλαδή κατά πόσο υπάρχει εκπρόσωπος υπόθεσης, πρέπει να ικανοποιεί τα εξής κριτήρια για να απορριφθεί, δηλαδή για να αθωωθούν. Πρέπει να μην υπάρχει καθόλου μαρτυρία για οποιοδήποτε στοιχείο του αδικήματος, ας πούμε αμέλεια, υπαιτιότητα, θάνατος, ένα από αυτά τα στοιχεία να λείπει. Ναι. Ή η μαρτυρία είναι τόσο αναξιόπιστη που κανένα λογικό δικαστήριο δεν μπορούσε να την πιστέψει. Λοιπόν, διαβάζοντας την απόφαση και την απόφαση του κ. Σάντη, οφείλω να πω χωρίς καμία επιφύλαξη ότι η απόφαση του κ. Σάντη είναι η σωστή. Δηλαδή, υπήρχε μαρτυρία που καλύπτει όλα τα στοιχεία. Δεν ήταν τόσο αναξιόπιστη. Άρα, μου λέτε, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές που πιθανόν να μην έχουν τόση σχέση με τον νομικό κόσμο, μου λέτε ότι σε αυτό το πρώιμο στάδιο της δίκης, όπου στην ουσία δεν εξετάστηκε η ουσία της υπόθεσης, έτσι, εξετάστηκε. Δεν δικαιούται το δικαστήριο να καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα σε εκείνο το στάδιο. Πρέπει να καλέσει και την υπεράσπιση, εκτός εάν είναι εντελώς αναξιόπιστη μαρτυρία, ολοφάνερη, που δεν μπορεί να την τεχνική αναλογικότητα. Άρα δεν θα έπρεπε να μπορεί. Ή να λείπουν στοιχεία. Ναι. Που δεν έλειπαν. Μάλιστα. Τώρα, το να τους καλέσεις να από κάνουν την πράξη τους δεν σημαίνει ότι τους βρίσκεις ένοχους, ναι, ή ότι υπάρχει εκπρόσωπος ενοχή. Από την άλλη όμως, μήπως έγινε, γιατί αυτό λέει στην ουσία η απόφαση σημαίνει, μήπως έγινε λανθασμένο στήσιμο του κατηγορητηρίου και δεν ευθύνονται οι δικαστές. Όχι. Γιατί οι δικαστές κρίνουν αυτά που έχουν μπροστά τους. Εγώ μήπως είχαν λανθασμένο κατηγορητήριο μπροστά τους. Το κατηγορητήριο ήταν εντάξει και αυτό το απαντά με πολύ πιστικότητα η απόφαση του κ. Σάντη, που είναι η μειοψηφία, αλλά κατεμένα η ορθή απόφαση. Πρέπει να τονίσω και κάτι άλλο. Κακώς ένα έγκλημα, γιατί περί εγκλήματος δεν υπάρχει αφιωρία, ναι, ότι πρόκειται. Που έγινε το 2005 να ξεκινήσει η διαδικασία ποινικής δίωξης το 2008, τρία χρόνια μετά. Αυτό είναι απαράδεκτο. Καθυστέρησε, λέτε. Βεβαίως. Γιατί. Και αυτό καμνεί ζημιά, βεβαίως, και στη μαρτυρία κλπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μαρτυρία και έπρεπε να κληθούν να υπερασπιστούν οι κατηγορούμενοι και στο τέλος αξιολογήσει το σύνολο της μαρτυρίας με όλα τα. Θα επανέλθω. Στοιχεία. Τώρα. Προφανώς και δεν ικανοποιείται το περί δικαίου αίσθημα πρωτίστως των συγγενών, έτσι, κύριε Γιασουμή. Και δεν είναι θέμα μόνο των συγγενών, αλλά και της κοινής γνώμης και όλου του κόσμου. Σεβαστές οι νομικές απόψεις όπως εκφράζονται από ένα έγκλητο. Από την άλλη, είμαστε ένα κράτος δικαίου, έτσι. Είμαστε ένα κράτος δικαίου, δηλαδή, και εμείς αυτό το οποίο υπερτονίζει ο κύριος Λουκαΐδης, ότι κακώς ξεκινά τρία χρόνια μετά, το είχαμε πει από την πρώτη μέρα ότι η δικαιοσύνη που αρχίζει να αποδοθεί δεν είναι δικαιοσύνη. Εδώ δεν αποδίδεται καθόλου δικαιοσύνη. Ναι. Περάσαμε μέσα από διαδικασίες ερευνητικών επιτροπών και παραεπιτροπών, πορίσματα και παραπορίσματα, τα οποία είναι όλα σε κλειστά συστάρια. Και είναι όλα αυτά τα οποία μας εξαγριώνουν ως συγγενείς και μας ξενίζουν γιατί δεν δίνονται στη δημοσιότητα. Εσείς γιατί λέτε? Αυτό το απαντήσει η Γενική Εισαγγελία και η Προεδρία της Δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Πάντως, σε ερευνητικές επιτροπές, υποθέσεις που είναι ποινικής φύσεως δεν νοούνται. Κακώς αφήνουν θέματα τα οποία έχουν ποινική φύση να πηγαίνουν σε ερευνητικές επιτροπές. Ίσως να είναι ένας εύσχυμος τρόπος για να παρατραβάμε σε βάθος χρόνου τη διαδικασία, μπας και ξεχαστεί. Ναι. Δυστυχώς και το λέμε περίφραστα αυτό το πράγμα. Και να τονίσω ότι όταν ζητήσαμε τα πορίσματα καλή, το πόρισμα καλή, για να το αξιοποιήσουν οι νομικοί μας σύμβουλοι, οι δικηγόροι μας, για οποιασδήποτε άλλες νομικές διαδικασίες ήταν σε εξέλιξη, τόσο για αστικές. Δεν σας δόθηκε ποτέ. Δεν δόθηκε ποτέ. Μας δόθηκαν 13 σελίδες, εκ των οποίων οι 7 ήταν οι όροι εντολής. Και δεν δόθηκαν παρά το γεγονός ότι είχαμε υποσχέσεις και από την εισαγγελία ότι θα δίνονται. Σήμερα,
μετά από την απόφαση. Σήμερα πώς προσανατολίζεστε. Εμείς περιμένουμε αν και εφόσον θα εφεσιβάλει η εισαγγελία. Πάντως το ρεπορτάζ λέει ότι προβληματίζεται πάρα πολύ η εισαγγελία για να ασκήσει το δικαίωμα της έφεσης. Μελετάτε πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο. Το αναμένουμε και αν τα δεδομένα είναι όπως παρουσιάζονται και μέσα από τις απόψεις. Αν είχα να κρίνω εγώ, θα έκανα έφεση. Το θέμα είναι όμως είναι άλλο. Η έφεση πότε θα ακουστεί, υπάρχει πρόβλημα. Θα περάσει κι άλλος χρόνος. Ακριβώς. Τρία χρόνια. Πόσο? Τρία χρόνια. Ναι. Κοιτάξτε, οι εφέσεις έτσι δικάζονται τώρα. Ναι. Το δικαστήριο τώρα είναι υπερπλήρες από την υποθέση. Πάντως, από τη στιγμή που δεν γίνεται έφεση, δεν είναι και τελεσίδικη απόφαση, οπότε δεν μπορεί να επηρεάσει και τις άλλες χώρες στις οποίες διεξάγεται δίκη. Ίσως και είναι αυτό που δεν γνωρίζω στην Ελλάδα. Υπάρχει εξέλιξη δίκη στην Ελλάδα. Ναι, αυτή η προγραμματική απόφαση ελπίζω ότι δεν θα επηρεάσει τη διαδικασία εκεί, διότι στην Ελλάδα κατηγορείται και άτομο το οποίο δεν κατηγορείται στην Κύπρο. Και επειδή το ελληνικό δίκαιο είναι διαφορετικό από το κυπριακό δίκαιο, με τα λίγα που ξέρω, πιθανόν αυτό να σημαίνει και κάτι. Ναι. Πάντως, για να το κλείσουμε, κύριε Λουκαΐδη, γίνεται πολλής λόγος για το περί δικαίου αίσθημα. Αυτό το περί δικαίου αίσθημα θεωρείται ότι χτυπήθηκε βάναυσα, λέτε, από αυτήν. Δεν θεωρώ ότι οι δικαστές θα πρέπει να επηρεάζονται από την κοινή γνώμη. Η κοινή γνώμη δεν μπορεί να ξέρει τα νομικά πλαίσια που, μέσα στα οποία πρέπει να λειτουργεί ένας δικαστής. Ο δικαστής θα δικάσει βάσει του νόμου ή κοινή γνώμη βάσει γεγονότων τα οποία μπορεί να κάνει. Σωστό, δικαστήριο δεν είναι λαϊκό το δικαστήριο. Δεν λέω ότι... Ναι. Βέβαια, επλήγει, διότι κατά τη γνώμη μου επλήγει δηλαδή, το αίσθημα δικαίου σε εκείνους που καταλάβουν για το πώς είναι λαθασμένη η απόφαση. Πασχάρι για μένα είναι λαθασμένη η απόφαση. Εντάξει, το περί δικαίου αίσθημα νομικά επλήγει. Πρόωρα δίκασαν την υπόθεση, έπρεπε να περιμένουν να ακούσουν και την υπεράσπιση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Ούτως ή άλλως είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και άλλα επεισόδια.